Γεια σε όλους. Να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου για την πρόσκληση, την οποία αποδέχτηκα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Είχα την τύχη, ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου, να ασχοληθώ με τις δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας που έχουν αναγνωριστεί από όλους. Η πρώτη είναι, νομίζω, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Και η δεύτερη είναι η ίδρυση του ΕΟΠΗ. Ξεκινήσαμε στο Υπουργείο Εργασίας αρχικά για τις συζητήσεις για την ίδρυση ενός ενιαίου οργανισμού παροχών υγείας από το 2010, αμέσως μετά την ένταξη της χώρας μας, δυστυχώς, στα προγράμματα της οικονομικής δημοσιονομικής προσαρμογής ή, όπως τα λέει ο λαός μας, στα μνημόνια. Εγώ από την πλευρά μου ασχολήθηκα από την αρχή σε όλα τα στάδια και με την συγκέντρωση των στοιχείων όσον αφορά τις δαπάνες υγείας που πραγματοποιούσαμε στη χώρα μας με όλους τους φορείς υγείας που ήταν πάρα πολλοί και κυρίως με μια μελέτη για να δούμε με την ίδρυση του νέου οργανισμού σε τι προϋπολογισμό περίπου πρέπει να καθίσουμε, δεδομένου ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις δεσμεύσεις των προγραμμάτων, όπου με βάση την καταγραφή που είχαμε κάνει, η δαπάνης υγείας Κώστα ήταν περίπου στο 12 δις και έπρεπε αυτές να τις προσγειώσουμε αρχικά στα 7 δις όσο προέβλεπε και η πρώτη οικονομική μελέτη που έγινε και κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με το σχέδιο νόμου. Και είχαμε επίσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας, να αντιμετωπίσουμε και την πολύ μεγάλη δαπάνη, τη λεγόμενη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία με βάση τις πρόχειρες καταγραφές που είχαμε κάνει τότε, στο 2009, νομίζω Φωτεινή, είχε καταγραφεί στα 6,3 δις, που αντιπροσώπευε ποσοστό περίπου 3% του ΑΕΠ, όταν σε όλες τις χώρες του κόσμου, στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική, ο μέσος όρος των δαπανών αυτών ήταν περίπου της τάξης του 1 με 1,1% του ΑΕΠ. Ο νόμος, το σχέδιο νόμου κατατέθηκε στη Βουλή, ψηφίστηκε ο 39-18 του 2011 και έχουμε την έναρξη της εφαρμογής του από 1η-1η του 2012. Ξεκίνησε πάλι η εφαρμογή όσον αφορά τον προϋπολογισμό με χαμηλή χρηματοδότηση όσον αφορά από την πλευρά του κρατικού προϋπολογισμού. Ήταν όμως καλή ως αρχή. Ξεκινήσαμε περίπου με 0,4% του ΑΕΠ. Στη συνέχεια πήγαμε μειούμενοι γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε άλλες δαπάνες. Και εκεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε όλοι όσοι ασχολούμασταν με τα οικονομικά εκείνη την περίοδο, και κυρίως οι υπεύθυνοι των οικονομικών στους μεγάλους οργανισμούς, στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΔ και στον ΕΟΠΗ, έπρεπε τότε να προσέχουμε και το παραμικρό ευρώ, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεκρινόμαστε στις μεγάλες ανάγκες πληρωμών που είχαμε. Και έπρεπε να ιεραρχήσουμε και τις ανάγκες, να πληρώσουμε πρώτα συντάξεις. Όλοι οι υπουργοί οικονομικών, οι πρωθυπουργοί που έτυχε να τους γνωρίσουμε όλο λόγο και τις θέσεις μας, μας λέγαν τη φράση: προσέξτε, μην έχουμε την οποιαδήποτε στάση πληρωμών, ειδικά στις συντάξεις. Πρέπει να βρούμε καράβι την άλλη μέρα να φύγουμε όλοι μαζί. Αυτό μου το είπε και ο κύριος Σαμαράς συγκεκριμένα στο ΕΟΠΗ. Έτσι ξεκινήσαμε την λειτουργία του ΕΟΠΗ από 1η-1η του 2012 με όλα τα προβλήματα. Νομίζω ότι πήγαμε καλά με βάση τις δυνατότητες που είχαμε. Αυτό το έχουν αποδεχθεί όλοι και φτάσαμε σήμερα σε αυτό το επίπεδο που είμαστε, ούτως ώστε ο ΕΟΠΗ να μην έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα. Αυτά όσον αφορά το παρελθόν. Εγώ θα ήθελα, με την ευκαιρία που είναι εδώ και ο κύριος Υπουργός και τυχαίνει να είναι και σύμβουλος του Πρωθυπουργού, να κάνω 2-3 προτάσεις για το μέλλον, παίρνοντας αφορμή και από την έκφραση του κυρίου καθηγητή «ανισότητες». Λοιπόν, 2 κουβέντες για τους πόρους του ΕΟΠΗ και ποιοι συμμετέχουν. Συμμετέχουν καταρχάς πρώτα οι ασφαλισμένοι, οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι. Μια παρένθεση εδώ. Στον ιδρυτικό νόμο του ΕΟΠΗ, οι μισθωτοί συμμετείχαν με ποσοστό
αθροιστικά 7,65% όσον αφορά τις εισφορές. Στην πορεία έχουμε διάφορες μειώσεις, νομίζω σήμερα είμαστε στο 6,45. Έχουμε επομένως, κύριε Υπουργέ, μια σημαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Εγώ εδώ θα σας προτείνω, επειδή ψάχνετε πού μπορούν να μειωθούν παραπέρα ασφαλιστικές εισφορές, πρόταση δικιά μου θα είναι, μπορούν αυτόματα να μειωθεί κατά μία μονάδα περίπου οι ασφαλιστικές εισφορές από τους μισθωτούς και από το 6,45 που είμαστε σήμερα μπορούμε να πάμε πολύ άνετα στο 5% με 3% στον εργοδότη και 2% στον ασφαλισμένο, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα ο ΕΟΠ. Και θα εξηγήσω γιατί. Μία άρση ανισότητας είναι αυτή. Να πάμε τώρα στη δεύτερη ανισότητα που προτείνω και μπορεί να διορθωθεί. Είναι η εισφορά δυστυχώς των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι σε όλα τα προγράμματα της οικονομικής προσαρμογής και στα τρία φέραν το μεγαλύτερο βάρος αυτής της προσαρμογής. Και ποιο ήταν το βάρος? Έχουμε πολύ μεγάλη περικοπή στις συντάξεις. Την εκτιμούμε εμείς περίπου στο 40%. Έχουμε ουσιαστικά την αύξηση της εισφοράς ασθένειας των συνταξιούχων από το 2015, από το 4% στο 6%. Και επίσης έχουμε και τη θέσπιση εισφοράς 6% στις επικουρικές συντάξεις. Και εδώ επίσης μια ανισότητα μεταξύ των συνταξιούχων. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι που έχουν και επικουρική ασφάλιση είναι οι προηγούμενοι μισθωτοί. Οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τον, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως τους ξέρουμε στην Ελλάδα, οι πρώην ασφαλισμένοι του ΑΕ ή του ΟΓΑ, οι αγρότες και οι επιστήμονες του ΕΤΑ, δεν έχουν οι περισσότεροι επικουρική ασφάλιση, καθόλου μάλιστα. Αρκεί να πω ένα νούμερο, από τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους που έχουμε σήμερα, 1.250.000 είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν επικουρική ασφάλιση και επιβαρύνονται επιπλέον σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, όταν οι παροχές είναι ακριβώς οι ίδιες, δεν υπάρχει εδώ καμία διάκριση. Και ερχόμαστε τώρα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εδώ είναι το κυρίως πρόβλημα και εδώ πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ούτως ώστε η οποιαδήποτε μείωση εισφορών που μπορεί να γίνει σταδιακά από τώρα μέχρι και το 2025, να αντισταθεί από δύο πηγές. Πρώτον, θα πρέπει όσοι έχουμε ασχοληθεί και ασχολούμαστε να δούμε πώς πρέπει να βελτιωθεί η σπραξιμότητα των ελευθέρων επαγγελματιών. Η σπραξιμότητα αυτή δυστυχώς είναι πολύ χαμηλά, μεσοσταθμικά είναι 50%. Να μην αντικείσω λίγο τους επιστήμονες, τους λεγόμενους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, που εκεί η σπραξιμότητα είναι περίπου στο 80%, αλλά αυτοί είναι λίγοι, αντιπροσωπεύουν 150.000 σε σχέση με το 1.000.000 περίπου 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Και η σπραξιμότητα, επομένως, στις άλλες κατηγορίες, στους αγρότες και στους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι πολύ χαμηλά. Και παρότι και το ασφάλιστρό τους είναι πολύ χαμηλά. Να πούμε ένα παράδειγμα. Επειδή έχουν όλοι δύο κατηγορίες μόνο ασφαλίστρων, ασφαλίζονται οι περισσότεροι, το 95% πλέον έχουμε φτάσει να είναι στην πρώτη κατηγορία, πληρώνουν 50 ευρώ το μήνα εισφορά και δεν την πληρώνουν κιόλας αυτή, η μισή την πληρώνουν. Ένας μισθωτός που, αν σκεφτούμε σήμερα, ο μέσος μισθός με βάση τα στοιχεία της Εργάνη είναι περίπου στα 1.300 ευρώ, πληρώνει, κάντε τον υπολογισμό να δείτε πόσο είναι αυτή η διαφορά. Είναι τεράστια. Και πάμε τώρα στο συνταξιούχο που πληρώνει ένας συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα που έχει και επικουρική σύνταξη με μια μέση σύνταξη περίπου 1.200 ευρώ, 6.12.72 πληρώνει 72 ευρώ, έχει πληρώσει πολύ περισσότερα και ως μισθωτός ασφαλισμένος, όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει μόνο 50 ευρώ και δεν πληρώνει. Και πάμε τώρα στην κρατική χρηματοδότηση, που για μένα είναι σημαντικό να επανέλθει στις προβλέψεις του νόμου. Ο νόμος, το άρθρο 19, νομίζω Φωτεινή, παράγραφος 1, προβλέπει χρηματοδότηση 0,6% του ΑΕΠ. Και τυχαίνει η σύμπτωση να βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά τους δείκτες, τους οικονομικούς ή όσον αφορά το προβλεπόμενο ΑΕΠ για το 2023, να είναι το ίδιο το ΑΕΠ που είχαμε το 2010 περίπου, 226 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν κάναμε την οικονομική μελέτη και προβλέψαμε, εμείς είχαμε προτείνει ως Υπουργείο Εργασίας 0,7% του ΑΕΠ, το Υπουργείο Οικονομικών μας το περιόρισε στο 0,6%, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε
και σήμερα το προβλεπόμενο ΑΕΠ για το 2023 στα 224 δις ευρώ. Άρα, μια χρηματοδότηση η οποία πρέπει να ανέλθει περίπου στο 1,3-1,4%, όχι αμέσως, Υπουργέ, σταδιακά μέχρι το 2025, για να προκύψουν οι άλλες ελαφρύνσεις και κυρίως να αυξηθεί και ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ, να φτάσει περίπου στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο ήταν η πρόβλεψη με τον ιδρυτικό νόμο. Και αυτό βλέπω ότι πλησιάζουμε πλέον. Είμαστε τώρα στα 6 δις. Ο ιδρυτικός νόμος, η οικονομική μελέτη που καταθέσαμε στη Βουλή, πρόβλεπε ένα προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και να καλύπτει βασικές απαιτήσεις στη υγειονομική περίθαλψη, να έρχεται περίπου στα 7 δις και να περάσουμε σε μια περικοπή τεράστια από 12-11 δις που ήμασταν μέχρι το 2009 στα 7 δις. Νομίζω αυτή είναι η πρότασή μου για να άρει μερικές ανισότητες όσον αφορά τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων απέναντι στον ΕΟΠΗ και ειδικά και η πρόταση όπως την έχουμε κοστολογήσει μπορεί πολύ άνετα να φτάσει τα έσοδα των 7 δις και να έχει ο ΕΟΠΗ ένα προϋπολογισμό δαπανών που να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες για μια αξιοπρεπή υγειονομική περίθαλψη στη χώρα μας. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαθεοδόρου. Θα ήθελα να περάσω στην αγαπητή κυρία Περδίκη, στη Φωτεινή μας. Φωτεινή, πόσα περάσαμε μαζί. Την πρώτη μέρα της ίδρυσης του ΕΟΠΗ, πρώτη του 12, όλο τον αγώνα που ως οικονομική διευθύντρια και στη συνέχεια γενική διευθύντρια έδινες τότε για να σταθεί στα πόδια του οργανισμός, για να μπορέσεις να απορροφήσεις τα έσοδα από το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων. Αυτές τις κραυγές αγωνίας και τις συνεχείς παρουσιάσεις που ετοίμαζες, λέγοντας όσα μας είπε και ο κύριος Παπαθεοδόρου πριν λίγο, διεκδικώντας την αύξηση της χρηματοδότησης στον οργανισμό. Και εδώ θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Παπαθεοδόρου, ότι πράγματι η κρατική επιχορήγηση που έχει μείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Συγγνώμη να διευκρινίσω κάτι εδώ, ότι για να καταλάβουμε τη διαφορά, ότι για το 2023 η πρόβλεψη για χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι της τάξης των 501 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι αντιστοιχεί στο 0,22% του ΑΕΠ. Είναι πολύ κάτω από τις προβλέψεις του νόμου. Δεν είπαμε να πάμε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τα δημοσιονομικά δεδομένα. Και δεν είναι η χρηματοδότηση αυτή στην οποία εσείς αναφέρεστε. Αν ξαναέδινα το λόγο στον κύριο Ψυχογιό, θα έλεγε και στη Χρυσάνθη, την κυρία Νηφόρα, ότι μέσα σε αυτό το κομμάτι των μεταβιβάσεων περιλαμβάνονται διάφορες πολιτικές, όπως η εξαίρεση των εμβολίων από τη φαρμακευτική δαπάνη, ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων με το επενδυτικό clawback και ούτω καθεξής. Και δεν αφορά αυτά τα 100 εκατομμύρια που θυμάστε κι εσείς και εγώ, που είχαμε σαν αρχική χρηματοδότηση, επιχορήγηση δηλαδή από τον τακτικό προϋπολογισμό. Και εδώ πραγματικά αυτό είναι μια διεκδίκηση που πρέπει να έρθει την επόμενη μέρα, που η Φωτεινή έδωσε τον αγώνα από την πρώτη μέρα και που πραγματικά θα τον συνεχίσουμε, γιατί θέλω να πω ότι είμαστε για τους ασφαλισμένους, αλλά και για τους ανασφάλιστους. Πληρώνουμε σήμερα 300 εκατομμύρια φαρμακευτική δαπάνη που αφορά τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Και φυσικά, αν είχαμε εδώ και όσο έχουμε εδώ τις φαρμακευτικές εταιρείες, τους μεταβιβάζουμε αυτό το κόστος και επιβαρύνουμε ισόποσα τις επιστροφές τους μέσω του clawback, γιατί ακριβώς έμεσα χρηματοδοτούν αυτή την πολιτική μας. Άρα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτή την αύξηση πόρων και επιχορήγησης, όχι σαν δώρο, αλλά γιατί πραγματικά η πολιτική του να έχουν όσο δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση ασφαλισμένοι μας, πρέπει να χρηματοδοτείται τουλάχιστον σε έναν αξιοπρεπή βαθμό, ώστε να μπορούμε να τους παρέχουμε και τα απαραίτητα. Φωτεινή μου, σ' ακούμε. Κύριε Κοντοζαμάνη, θα σχολιάσετε συνολικά για να κλείσουμε, γιατί ήδη είμαστε πολύ εκτός, και εσείς, κύριε καθηγητά.